Καμία ανθρώπινη πράξη δεν είναι άγνωστη από το Θεό. Ο Θεός όλα τα γνωρίζει, όλα τα βλέπει και όλα τα ακούει. Και πράξεις και σκέψεις και συναισθήματα και διαθέσεις και αποφάσεις. Αφού τη της καρδιάς τους παλμούς και γνωρίζει του μυαλού τα ενθυμήματα και του υποσυνειδίτου τις βαθύτερες πτυχές. Ο Θεός γνωρίζει και προγνωρίζει τα πάντα Ω άπειρο νους έχει βούληση και σκέψη και σοφία. Ο προβολέας του Θεού φωτορήγνεται στα πέρατα του αβυθομέτρη του σύμπαντος. Γνωρίζει τα πιο αθέατα μόρια των γαλαξιών και το τελευταίο χορτάρι του πλανήτη μας. Όσα η επιστήμη αυτού του κόσμου δεν μπορεί να τα εξηχνιάσει, τα γνωρίζει επακριβώς ο ανεξηχνίαστος Θεός. Ο Θεός προγνωρίζει και τα καλά και τα κακά που ελεύθερα θα πράξει ο άνθρωπος. Τα προγνωρίζει αλλά δεν τα προκαλεί. Με το να προγνωρίζει ο Θεός δεν σημαίνει ότι γίνεται πρόξενος της αρετής ή της κακίας των ανθρώπων. Οι άνθρωποι παραμένουν οι μόνοι υπεύθυνοι διότι είναι ελεύθερες προσωπικότητες και δεν επηρεάζονται από την πρόγνωση του Θεού. Μήπως άραγε την επιδίνωση του αρρώστου, την προκαλεί ο γιατρός επειδή την προγνωρίζει, ή μήπως την βροχή, την προκαλεί ο μετεωρολόγος επειδή έχει προβλέψει. Όλα τα γεγονότα της ιστορίας του κόσμου τα γνωρίζει ο Θεός πριν γίνουν, αλλά δεν γίνονται επειδή τα γνωρίζει. Η πτώση των πρωτοπλάστων δεν έγινε επειδή το γνώριζε ο Θεός. Ούτε ο Ιούδας έγινε προδότης επειδή ο Χριστός το προείπε. Το δώρο της πνευματικής μας ελευθερίας διαφυλάσσεται πάντοτε ακέραιο. Ποτέ το αυτεξούσιο του ανθρώπου δεν επηρεάζεται από την πρόγνωση του Θεού. Η ευθύνη και η ενοχή για την αμαρτία θα βαραίνει πάντα τον άνθρωπο, έστω κι αν ο Θεός γνωρίζει και τα διαβούλια του πνεύματος ημών. Όταν για πρώτη φορά ο Απόστολος Ναθαναήλ ήλθε στον Ιησού, θαύμασε και άκουσε να του λέει «Προτού να σε φωνάξει ο Φίλιππος, σε είδα να κάθεσε κάτω από την σικιά. Πώς ο Θεός να μην βλέπει τα πάντα, αφού είναι πανταχού παρών και τα πάντα πληρών». Είπε ο Θεός στον προφήτη Ερεμία «Είμαι ο Θεός που σε αγγίζει, είμαι πολύ κοντά σου και όχι μακρινός». Δεν υπάρχει άνθρωπος κρυμμένος που να μην τον βλέπουν τα μάτια μου. Ερωτά ο ψαλμοδός, πού πορευθώ από του πνεύματός σου και από του προσώπου σου που φύγω. Αν ανεβούμε στον ουρανό και αν κατεβούμε στον άδη και αν μπορούσαμε να κατασκηνώσουμε στο βαθύτερο σημείο του ωκεανού και αν πετούσαμε με διαστημόπλια πάνω ψηλά στον απέραντο γαλαξία, πάλι το βλέμμα του Θεού θα μας παρακολουθούσε. Αυτό όμως δεν πρέπει να μας φοβίζει. Πρέπει να μας δίνει παρηγοριά, διότι το βλέμμα του Θεού αγρυπνεί και μας σκεπάζει. Είναι το βλέμμα ενός πατέρα, γεμάτο αγάπη και φροντίδα για τα παιδιά του. Βλέπει τις θλίψεις και τις δυσκολίες μας. Βλέπει του πόνου τα πικρά μας δάκρυα. Βλέπει τα βάσανα και τις δυσκολίες μας. Βλέπει τα αφρισμένα κύματα της ζωής που μας χτυπούν βλέπει τις αγωνίες και τους αγώνες μας, βλέπει τις αρρώστιες, τους θανάτους και το κακό που γίνεται γύρω μας, βλέπει τις επιτυχίες και τις αποτυχίες μας και σαν καλός Σαμαρίτης απαλοσκύβει και προσφέρει την αγάπη Του. Αγαπητοί μου φίλοι, η σκέψη πως ο Θεός τα γνωρίζει όλα και τα βλέπει όλα και τους καλούς είναι παρηγοριά, χαρά και ανακούφιση. Αλλά στους κακούς προκαλεί φρίκη και τρόμο. Όποιος αγωνίζεται κατά Χριστόν δεν φοβάται το βλέμμα του Θεού, μοναχά προσέχει την ζωή του. Να μην ξεχνάμε λοιπόν πως είμαστε πάντοτε κάτω από το βλέμμα του Θεού. Όλοι μας κάτω από το βλέμμα του σπλαχνικού πατέρα μας.